Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ξέρετε, η επικαιρότητα της Θεσσαλονίκης τελευταία δεν μου είναι καθόλου αρεστή. Δεν έχω να σας πω μια καλή είδηση, δηλαδή είναι πολύ λυπηρό αυτό που ζούμε σε αυτή την πόλη έτσι. Μόνο ληστείες, αυτοκτονίες, δολοφονίες και τραγικά συμβάντα σαν και αυτό που είχαμε σήμερα στην πόλη μας, που μπορείτε φυσικά να διαβάσετε στο infthes.gr και αφορά μια πυρκαγιά σε ένα σπίτι λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη, κατά την οποία πυρκαγιά έχασαν τη ζωή τους 2 παιδάκια και η μητέρα τους. Ο πατέρας εκείνη την ώρα έλειπε σαν δρομολόγιο, γιατί από ό,τι έχουμε μάθει, ο άνθρωπος είναι νταλικέρης. Δεν θα αρχίσω τα μπινελίκια, έτσι, γιατί μετά θα μου πείτε κάποιοι ότι κάνω αντικυβερνητική προπαγάνδα. Αλλά ζούμε σε μια χώρα που ο κόσμος το 2000 ζεσταίνονταν όσο επί το πλήσω με πετρέλαιο. Και η ατμόσφαιρα ήταν καθαρή, γιατί το πετρέλαιο δεν αφήνει πολύ μεγάλα υπολείμματα στην ατμόσφαιρα. Λοιπόν, περάσαμε τη δεκαετία του 2010 σιγά σιγά να βάζουμε στο μυαλό των ανθρώπων μέσα στις πόλεις και στα αστικά πεδία να καίνε ξυλώσοντες και γέμισε ο τόπος καρκίνο, λοιπόν. Γιατί αναπνέουμε διοξίδιο και μονοξίδιο του άνθρακα συνεχώς. Και το ξύλο αφήνει, με βάση τις έρευνες, τις επίσημες έρευνες, 15 φορές περισσότερα υπολείμματα από το πετρέλαιο στην ατμόσφαιρα. Όταν καίτε 1 κιλό ξύλα, είναι σαν να καίτε 15 κιλά πετρέλαιο, λοιπόν. Τέτοια είναι η ρήπανση. Ουσιαστικά κάνετε οικονομία πρόσχερη στην τσέπη σας και καταλήγετε στα νοσοκομεία καρκινοπαθής. Φτάσαμε λοιπόν σε αυτήν εδώ την άθλια κατάσταση, στη δεκαετία του 2020, άνθρωποι να μην μπορούν να ζεσταθούν και να μην τολμάν να ανοίξουν το air condition, το καλοριφέρ και όλα τα υπόλοιπα. Και όλα αυτά με πλασματικές κρίσεις, γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι ξαφνικά ακρύπνε το ρεύμα. Αλλά αυτές οι συνέπειες του αυξημένου ρεύματος θα τις δούμε τώρα το Πάσχα, που θα σκάσουν τα καθαριστικά. Να δούμε τότε στις δημοσκοπήσεις, θα βγαίνετε όλοι πρώτοι, που ο καθένας κάνει από μια δημοσκόπηση και είναι πρώτος. Πώς γίνεται αυτό ρε παιδιά λοιπόν. Τέλος πάντων, τα πράγματα τα κάνατε δύσκολα και εμείς τα κάναμε δύσκολα. Εμείς και καλά να πάθουμε. Έτσι. Αλλά δεν μπορώ να δεχτώ το γεγονός ότι τα τελευταία 3 χρόνια έχουν καεί 10 άνθρωποι, να πούμε, από σόμπες και φουφούδες και μαγκάλια. Δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό, παλικάρια. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ο άνθρωπος ή μη ανάπηρος κάει και από ηλεκτρική κουβέρτα, γιατί δεν μπορούσε να ανέψει το air condition και ήθελε να ζεσταθεί το κοκαλάκι το από κάτω να μην παγώνει. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι νέα παιδάκια, νέοι άνθρωποι, νέοι, και γέροι ακόμα, γιατί οι γέροι δεν έχουν ψυχή, δεν κατάλαβα. Καίγονται από ιστορίες, φουφούδες και μαγκάλια στην Ελλάδα του 2020 και δεν μπορώ να δεχτώ, και αυτό που λέει ο φίλος μου Αντώνης ο Κανάκης, ότι τολμάτε εσείς πολιτικοί και σε αυτήν εδώ τη χώρα που έχει φάει 3 εκατομμύρια ευρώ αναφέρετε τον όρο φτωχός. Δεν τρέπεστε μόνο που το λέτε? Να υπάρχει φτωχός στην Ελλάδα? Τι είμαστε τώρα, τρίτος κόσμος είμαστε? Τρίτος κόσμος είμαστε. Πρώτος δεν είμαστε σίγουρα, λοιπόν. Κάπου μεταξύ 2 και 3. Και με τη φορά που πέφτουμε, θα φτιάξουμε δικιά μας κατηγορία στο τέλος, λοιπόν. Και όπως έλεγε και εκείνη η παλιά αφίσα ενός Αφρικάνου πολιτικού, ψηφίστε με για να μην γίνει η Ζιμπάμπουε η Ελλάδα της Αφρικής, ναι. Τόσο χάλια είμαστε. Η Ζιμπάμπου θεωρεί ότι εδώ εμείς είμαστε η χειρότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ζώνης
και παρότρινε τους ψηφοφόρους του να τον ψηφίσουν και να μην γίνει η Ζιμπάμπουε σαν την Ελλάδα. Καταλάβατε. Καταλάβατε τι γίνεται. Εσείς καταλάβατε. Εμείς δεν λέμε να καταλάβουμε. Καταλάβατε τι γίνεται. You know what I mean, do you know what I mean. Ρε γλέντια, ναι. Αυτά, καλή σας συνέχεια. Ο Θεός εύχομαι να αναπαύει και να αναπαύσει τις ψυχές αυτών των τριών ανθρώπων που έφυγαν τόσο άδικα σε μια δίκαια Ελλάδα. Καλή συνέχεια.